Είπε κάτι, ο Χάρης είπε κάτι. Ένα λεπτάκι. Ο Χάρης είπε κάτι που και ο Θοδωράκης το έχει πει 800 φορές και στις κοινοβουλευτικές ομάδες και δημοσίως. Τι είπε δηλαδή, ότι εμείς όλοι είμαστε υποταμίσχοι, είμαστε προσωρινοί. Δεν ήρθαμε εδώ να γίνουμε επαγγελματίες πολιτικές και να κάτσουμε για τα καλά στην καρέκλα. Αυτό το λυμίζεις στο Σταύρο, κάνουμε... Όχι, στο Θεοχάρη. Λοιπόν, και ο ίδιος ο Σταύρος είπε ότι εμάς μας ενδιαφέρει ως πολιτική κίνηση τι να κάνουμε, να διεγείρουμε τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, τα άλλα κόμματα, ούτως ώστε να μάθουν και να ακολουθήσουν την οδό τη συνεργασία. Ό,τι κάνανε. Σαν ρήγμα, σαν σεισμικό. Όχι, εγώ νομίζω έγινε πολύ φασαρία για το τίποτα. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως, ακούστε, έχουμε συνέδριο το Φλεβάρι. Σε 3-4 εβδομάδες έχουμε συνέδριο. Εκεί θα τα πούμε όλα. Αλλά το ποτάμι ήρθε εδώ για να γίνει η μαγιά. Ο κύριο Θεοχάρης βάζει μέσω θέμα ηγεσία. Όχι. Ο Χάρης λέει αυτό που όλοι το έχουμε δει ότι πρέπει να συμβεί. Δηλαδή να μάθουν να συνεργάζονται οι πολιτικοί χώροι μεταξύ τους και να μην είναι μέσα στο χαραφάκι του ο καθένας ερήμη της κατάστασης στη χώρα. Μπορεί και το ποτάμι να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο χώρο. Όχι, το ποτάμι. Να σας πω πρώτα απ' όλα. Ακούω για τις συνεργασίες. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα πάμε σε εκλογές και δεν το ξέρουμε. Γιατί είδους συνεργασία μιλάμε, για εκλογική συνεργασία, κυβερνητική. Τι είδους συνεργασία μεταξύ της αντιπολίτευσης. Ας το ξεκαθαρίσουν αυτοί που το προτείνουν. Δηλαδή, μια εμένα να σας πω κάτι. Αριστερή παράταξη. Αυτό που με... Σοσιαλδημοκρατική. Ναι. Εγώ απαντώ λοιπόν στον κύριο Παπαθεδόρου, μια που το είπε και πριν. Τι να έρθω να κάνω. Το θέμα είναι να συζητάμε για το ποιος θα είναι πού. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι λύσεις στα προβλήματα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, να διαχωρίσει. Ναι, αλλά αυτό δεν γίνεται λοιπόν με στοιχείο προσώπων. Γίνεται επί της ουσίας και με τις λύσεις που πρέπει να προτείνουμε. Εμείς κοιτάξτε. Και των μεταρρυθμίσεων και του περιεχομένου των πολιτικών. Επειδή όμως οι μεταρρυθμίσεις. Προγραμματική συνδυάσκεψη. Τότε γιατί το μπλέκετε. Να κάνουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζευτούμε και να κάνουμε μία εκλογές από τη βάση και να βγάλουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι θα διαχωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Θα καταπολεμηθεί η μαύρη οικονομία. Θα βγάλουμε τα κόμματα. Βεβαίως, αν θα βγάλουμε τα κόμματα, βεβαίως. Αν θα βγάλουμε τα κόμματα από το δημόσιο. Αυτό ναι. Αν θα καταργήσουμε την κρατική επιχορήγηση στα κόμματα. Ωραία, ξέρετε. Εάν θα διαχειριστεί η Εκκλησία με το κράτος. Με αυτά πρέπει να συμφωνήσουμε. Με τις λύσεις, όχι με παρακομματικά και παραπολιτικά. Ξέφυγε καταπληκτικά, λέτε. Ξέφυγε καταπληκτικά από την ερώτηση. Γιατί μα απάντησε, δεν ξέφυγε. Τι, ρωτήστε μου, ό,τι θέλετε. Δεν άρθρο να κάνω. Τι να κάνω. Εμένα με ενδιαφέρει να συζητήσουμε για λύσεις. Η ουσία είναι. Καταλάβατε, όπως εσείς λέτε που τα βρήκατε μπαστούνια στο ασφαλιστικό, κύριε Κούλογλου, και λέτε να έρθει και η αντιπολίτευση να μας προτείνει. Εγώ σας λέω λοιπόν, ξεχάστε τις κουβέντες για Τρίτο Πόλο και το Βόρειο Πόλο και Νότιο Πόλο. Πάμε να δούμε αυτή η χώρα πώς θα γίνει κανονική. Και εκεί γύρω από εκεί. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδόρου. Γύρω από αυτές τις λύσεις. Γύρω από αυτές τις λύσεις θα δούμε. Και συμφωνούμε και σε τι ακριβώς. Και μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασίες. Αλλά στο μέλλον να το δούμε και όχι λοιπόν, σε επίπεδο συνεργασίων και σε βάθος χρόνου. Ακριβώς τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, το ναι. Κουρουμπλή, υπάρχουν και σαφείς πληροφορίες για τον εκλογικό νόμο. Την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Να κατεβάσουν πιο κάτω το 3%, να κόψουν τον πόνου των ελληνικών. Να σπάσουν τις μεγάλες περιφέρειες. Να σπάσουν τις μεγάλες περιφέρειες κτλ. Ένα σχέδιο δηλαδή. Αυτά, κύριε Καμπουράκη, δεν μπορεί να είναι λαγός από το καπέλο. Αυτά πρέπει να ενταχθούν σε μια συζήτηση μεταρρύθμιση του πολιτικού συστήματος. Εάν πάμε να πούμε απλώς αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πάμε να αλλάξουμε, έχουμε ένα πρόβλημα, και πάμε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο για να κρατηθούμε πάνω κάτω στα ίδια, να είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την επόμενη μέρα και να μπορούμε να παίξουμε. Αυτά τα λέμε. Σπατάλες για να